Το είπα, εγώ το λέω, εγώ το ακούω τελικά. Λοιπόν, Περιφερειακής Περιφερειακή της τη Κεντρική Μακεδονία και επικεφαλή του σχήματο του Περιφερειακού Συμμαχία για την Αντίσταση και την Ανατροπή. Ε, Κάπω λίγο αλλιώ ήταν, αλλά δεν πειράζει. Σε Αντίσταση και Ανατροπή. Συμμαχία Αντίσταση και Ανατροπή. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και επίσης νομίζω ότι οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες, οι συνοδοιπόροι και οι συνοδοιπόρισσες τέλο πάντων που δώσαμε μαζί τη μάχη των τελευταίων αυτοδιοκητικών εκλογών στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι μέσα από την καρδιά μου τους ευχαρίστησα για την πολύτιμη βοήθεια που δώσανε για το γεγονός ότι σηκώσανε στις πλάτες τους μεγάλο βάρος της προεκλογικής περίοδου ε, και πραγματικά δώσανε τα πάντα για να πάμε καλά. Ε, σύντροφοι και συντρόφισσες, πολλές φορές ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, σε δημόσιες τοποθετήσεις του, σε εκδηλώσεις, αλλά και σε δημόσιες τοποθετήσεις του στις, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αναφέρεται στη δικτατορία των τραπεζών, κάτι το οποίο ξενίζει τον κόσμο και εγώ το αντιμετώπισα πολλές φορές. Ε, με πιάσανε πάρα πολλοί άνθρωποι και μου είπαν «Μα γιατί μιλάει ο κύριος Βαρουφάκης για τη δικτατορία αφού έχουμε ελευθερία». Αφού έχουμε ελευθερία. Λοιπόν, και θέλω να σας μεταφέρω τώρα, να φύγω από το πολιτικό ε, πεδίο, ας πούμε, το αν έχουμε ελευθερία ή δεν έχουμε ελευθερία. Και να πάω στον χώρο με τον οποίο ασχολούμαι από το 2014 και μετά, στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, του δεύτερου βαθμού, αλλά δεν έχει σημασία, και να σας περιγράψω λίγο τι δημοκρατία έχουμε στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, για να αντιληφθούμε ότι αυτό που λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης, ότι έχουμε δικτατορία των τραπεζών, δεν έχει σημασία, αλλά έχουμε δικτατορία, είναι πραγματικότητα και στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενώ το Σύνταγμα της χώρας μας με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο στο άρθρο 102 ορίζει ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, αυτοτέλεια όλες αν οι αποφάσεις των οργάνων αυτοδιοίκησης τελούν υπό την έγκριση και εξαρτώνται και ανερούνται πολλές φορές από την κεντρική διοίκηση η οποία αυτή αποφασίζει τελικά για τα πάντα. Η έννοια της αυτοδιοίκησης σε όλες τις μορφές της έχει καταρακωθεί παντελώς, πλήρως και ολοκληρωτικά. Η αυτονομία, η αυτοδιοίκηση, η αυτοτέλεια, η αυτοδιαχείριση είναι έννοιες καινού περιεχομένου είναι άδεια που κάμισα που φουσκώνουν και ανεμίζουν κάτω από τις ιαχές των κρατούτων περί δημοκρατίας. Στην ουσία, οι οργανισμοί αυτοδιοίκησης και πρώτου και δεύτερου βαθμού αποτελούν κρίκους της κρατικής μηχανής και το μόνο που επιτρέπεται σε αυτούς τους κρίκους είναι ότι δεν διορίζονται υπάλληλοι από την κεντρική διοίκηση αλλά εκλέγονται από το λαό, από το λαό τα μέλη που συγκροτούν τα όργανα της αυτοδιοίκησης, δηλαδή τα δημοτικά συμβούλια ή τα περιφερειακά συμβούλια, τα οποία όμως τι κάνουν, είναι υποχρεωμένα να ενεργούν σαν υπάλληλοι της κεντρικής εξουσίας. Ενώ το Σύνταγμα της χώρας μας λέει και πολύ σωστά ότι το κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται μόνο στον έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλα αυτά καταπατήθηκαν την τελευταία 20 ετία, ξεκινώντας από τον Καποδίστρια, ο οποίος συνένωσε χωριά, κομοπόλεις κτλ... τα λοιπά, χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς τη γνώμη των κατοίκων, χωρίς να γίνουν δημοψηφίσματα, χωρίς αποφάσεις, έτσι με το έτσι θέλω του Υπουργού Εσωτερικών τότε, του κυρίου Φλωρίδη, ο οποίος σήμερα είναι υπουργό δικαιοσύνη της κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να θυμόμαστε και το παρελθόν. Λοιπόν, και συνεχίστηκαν όλες αυτές οι αντι... αντισυνταγματικές αλλαγές στον χώρο της αυτοδιοίκησης με τον Καλλικράτη, τον Κλεισταίνη και τους πρόσφατους νόμους που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Το άρθρο 102 του συντάγματος καταρακώθηκε παντελώς και με την ψήφιση των μνημονίων. Τι έκαναν τα μνημόνια στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επέβαλαν το οικονομικό παρατηρητήριο των ΟΤΑ. Το οποίο τι είναι το οικονομικό παρατηρητήριο των ΟΤΑ. Είναι η τρόικα που έχουμε στην οικονομία. Έχουμε και μία τρόικα στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρώτου και δεύτερου βαθμού. Αυτό είναι. Και τι κάνει τώρα αυτό το οικονομικό παρατηρητήριο. Αποτελεί, ουσιαστικά είναι μια φιλιά για την οικονομική, διαχείριση, στην οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ. Ε, πε... δεν, αφήνει, δεν αφήνει τίποτε να κινηθεί. Προδιαγράφει τι προϋπολογισμό θα κάνει, τι θα καταθέσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και όλα αυτά τελούν υπό την αιγίδα του κεντρική της κεντρικής διοίκηση και το οικονομικό παρατηρητήριο, δηλαδή της Τρόικας στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ε, έτσι έχουμε περιστολή της απόδοσης των πόρων που έχει θεσπίσει η κεντρική διοίκηση στους οργανισμούς. Ήδη το χρέος ε, από τους πόρους της κεντρικής διοίκησης του ΣΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, ξεπερνάει τα 60 δις ε, χρήματα και αυτό τι έχει σαν αποτέλεσμα, να περιορίζονται οι δυνατότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ασκούν κοινωνική πολιτική ή να δίνουν χρήματα για την κοινωνική πρόνοια. Τι άλλο έχουν πετύχει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, έχουν πετύχει τη μείωση σημαντικά των κονδυλίων στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τι άλλο κάνουν, λένε, θα πάρουν τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Ναι, αλλά το ΕΣΠΑ το ΕΣΠΑ, το ξέρουμε όλοι και όλες που είμαστε εδώ πέρα μέσα, τα έργα που υπάγονται στο ΕΣΠΑ δεν εξυπηρετούν στη μεγάλη τους πλειοψηφία, στο 90%, τις κοινωνικές ανάγκες, τις σοβαρές κοινωνικές ανάγκες, γίνονται και εξυπηρετούνται, και εξυπηρετούνται από αυτό τα επιχειρηματικά συμφέροντα και η πολιτική και η οικονομική σχεδιασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΕΣΠΑ ήδη καθορίζει από τη φιλοσοφία του ποια έργα είναι επιλέξιμα. Άρα η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί με την επιλογή των έργων. Πού καταλήγουμε όλα αυτά, ε, ό, όλες αυτές οι, οι αλλαγές που έγιναν στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους νόμους προηγούμενα, αλλά και ουσιαστικά μετά από 13 χρόνια μνημόνια, καταλήγουμε η αυτοδιοίκηση να είναι παρακολούθημα των κυβερνήσεων, οι οποίες εφαρμόζουν τα μνημόνια, έχοντας ήδη υποδουλωθεί όμως στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το τοπίο, αυτό που περιγράφει ο Γιάννης Βαρουφάκης για την δικτατορία των τραπεζών, αυτό είναι το τοπίο που επικρατεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν έχουμε δημοκρατία και με τις πρόσφατες αλλαγές που έγιναν ε, με τον νόμο Βορύδη, η πρώτη δύναμη συγκεντρώνοντας το 43% στην ένα ψήφο μπορεί να πάρει τα τρία πέμπτα των εδρών, δηλαδή πρωτοφανή πράγματα, και ένα ιδιασμό όπω ο δικό μα ή και ο δικό μα, που δεν συγκεντρώσαμε το 3% των κόφτη, να τον αποκλεί από το να έχει έκφραση στο Συμβούλιο. Τι χρόνο έχω? Ε, όχι όσο θέλω. Ε, λοιπόν, ε, Αυτά είναι, αυτά είναι, τα δεδομένα στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Ε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα συμφωνούμε στη δικτατορία με άλλους χαρακτηρισμούς ε, κτλ. Αλλά αυτό έχουμε και στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και νομίζω ότι και εγώ απαντώ έτσι ότι δεν πρέπει να μας ξενίζει καθόλου αυτό που ο Βαρουφάκης το λέει ως δικτατορία των τραπεζών. Γιατί έχουμε μια δικτατορία ουσιαστικά παντού. Τώρα, τι έχουμε εμείς να απαντήσουμε απέναντι σε αυτό. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να απαντήσουμε για το τι δομές διοίκησης θέλουμε, τι δομές θέλουμε σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η φιλοσοφία μας πρέπει να είναι ότι αυτές οι δομές που θέλουμε να έχουμε ή, ή μορφέ σε κεντρικό ή σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να εξυπηρετούν κάποιους. Ποιους πρέπει να εξυπηρετούν, πρέπει να εξυπηρετούν τα πλατιά λαϊκά συμφέροντα. Αυτή πρέπει <coughs> να είναι η μορφές μορφε σε κεντρικο η σε περιφερειακο επιπεδο θα πρεπει να εξυπηρετουν καποιους ποιους πρεπει να εξυπηρετουν πρεπει να εξυπηρετουν τα πλατια λαικα συμφεροντα αυτη πρεπει να ειναι η φιλοσοφια μας. Και πάνω σε αυτή την αντίληψη ότι εμείς πρέπει να υπερασπιζόμαστε δομές που να υπερασπίζονται τα πλατιά λαϊκά συμφέροντα, θα πρέπει να βάλουμε δύο-τρία πράγματα έτσι ώστε να τα παλέψουμε. Α, αυτά που θα πω μπορεί να εμπεριέχονται κάποια από αυτά στα δέκα σημεία του μέρα, ωστόσο όμως, για το διάλογο εννοώ, ωστόσο όμως εγώ θεωρώ ότι είναι καλό να τα, ε, να τα πω και από τη δικιά μου πλευρά. Νομίζω ότι ένα βασικό ζήτημα είναι ότι πρέπει το αντιλαϊκό θεσμικό πλαισίο της λειτουργίας ε, της περιφερειακής και της ε, αυτοδιοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης δηλαδή καλικράτης καποδιστρίες καλικράτης το οικονομικό παρατηρητήριο των ΟΤΑ... και η πρόσφατη νόμι του 21 και του 23 της Δημοκρατία πρέπει να καταργηθούν στόχος πρέπει να είναι η απλή αναλογική για την εκλογή των οργάνων χωρίς δεύτερο γύρο και χωρίς πλαφόν, και χωρίς πλαφόν πρέπει να αγωνιστούμε έτσι ώστε να μην μεταφέρονται αρμοδιότητες σε περιφέρειες και δήμους χωρίς τη μεταφορά και αντίστοιχων πόρων, και αντίστοιχων πόρων δώσανε στις περιφέρειες από το 2010 την δυνατότητα, την, την αρμοδιότητα να καθαρίζουν τα ρέματα. Ναι, αλλά πόροι όμως δεν συνοδεύτηκαν προς τις περιφέρειες. Ε, είναι δηλαδή, ζούμε δηλαδή σε μια αντιφατική και μια αλλοπρόσαλη κατάσταση. Ένα βασικό ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Οι περιφερειάρχες που κάνανε την προηγούμενη εβδομάδα, την πιο προηγούμενη εβδομάδα και συνέδριο στα Γιάννενα, αποφάσισαν ομόφωνα για την περιφερειακή διακυβέρνηση. Αυτό είναι ένα καινούργιο πράγμα. Τι θέλουν να κάνουν αυτοί, να εφαρμόζουν την ίδια πολιτική που, ασκούν, που ασκεί η κεντρική διοίκηση, αλλά να διαχειρίζονται τα κονδύλια οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Να παρακάπτεται δηλαδή το Υπουργείο με τις όποιε ας πούμε, δικλείδες ασφαλείες, αν υπάρχουν που δεν υπάρχουν. Και κυρίως θέλουν να μπουν, οι περιφερειάρχες, γι' αυτό μιλάνε για την περιφερειακή διακυβέρνηση, να έχουν αρμοδιότητα για την υγεία, αρμοδιότητες σοβαρές για την υγεία, την παιδεία και την πρόνοια. Εμείς αυτό πρέπει να είμαστε κάθετα αντίθετοι. Η υγεία, η παιδεία και η πρόνοια πρέπει να είναι κεντρικά σχεδιασμένες, κεντρικά σχεδιασμένες, αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν, και θέλω να σας πω ότι μόνον εγώ, η παράταξή μας, από το 2019 20 μάλλον που άρχισε η πανδημία μέχρι και τώρα, δεν ψηφίζω και το κάνω απόλυτα συνειδητά καμία ε, ε, χρηματοδότηση της περιφέρειας για τα δημόσια νοσοκομεία όλης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και το κάνω συνειδητά. Γιατί δεν μπορεί η περιφέρεια να δίνει κονδύλια, α είναι και μικρά, για τα νοσοκομεία της περιοχής ε, και να, να απεμπολείται δηλαδή με έναν τρόπο η υποχρέωση του Υπουργείου να χρηματοδοτήσει τα νοσοκομεία που βουλιάζουν. Δεν μπορεί να κάνουμε μπαλώματα. Α, αυτό έτσι για να καταλάβετε λίγο. Λοιπόν, και για να κλείσω, ε, όλα τα υπόλοιπα για τις εξορίξεις, για... Ε, το γεγονός ότι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε περίπου, λέει Ισδούκου προχθές, λέει ότι το ένα δεύτερο των ανανεώσιμων πηγό, ε, πηγών, καλά το λέω, ενέργειας, ναι. τον ΑΠΕ, το ένα δεύτερο από όλη την Ελλάδα θα είναι στην Κεντρική Μακεδονία. Ήδη, ήδη σήμερα που μιλάμε, δύο περιφερειακές ενότητες, που ο νομός, ας πούμε, Κιλκής, ο νομός, ο νομός και ο νομός Πέλας έχουν τη μεγαλύτερη, έχουν πάρει αποφάσεις για την εγκατάσταση των μεγαλύτερων φαραωνικών πάρκων που, θα γίνουν ποτέ παραγωγής με φωτοβολταϊκά και ολικής ενέργειας κτλ. Σε αυτά είμαστε σύμφωνοι. Και για να κλείσω, και για να κλείσω, Θυμήθηκα ε, που ο Μανώλης ο που νομίζω ότι λείπει σε πολλούς και πολλές, μιλώντας για την αυτοδιοίκηση, έλεγε το εξής. Η αυτοδιοίκηση δεν είναι ούτε ετεροδιοίκηση, ούτε κρατικοδιοίκηση. Αυτοδιοίκηση σημαίνει αυτοδιοικούμε, δηλαδή ο ίδιος ο λαός ασκεί την εξουσία για το λαό. Αυτό δεν το έχουμε, Νομίζω όμως, δεν το έχουμε σήμερα, νομίζω όμως ότι αν το βάλουμε σαν στόχο, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους και σε όλες να τα πάμε καλά.